τα νέα της υγείας. Νούμερο 1 αιτία νοσηρότητας και θνητότητας είναι οι καρδιακιακές παθήσεις, καθώς ένα στους τρεις κινδυνεύει από μια καρδιακιακή νόσο. Τα καλά νέα είναι ότι η εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης οδηγεί σε μείωση των πρόωρων χαμένων ετών ζωής από κάποια καρδιακή νόσο και αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, και με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, ο κύριος Ρόκας Τηλιανός, επεμβατικός καρδιολόγος διευθυντής στο θεραπευτήριο Μετροπόλιταν, εξηγεί. Μπορεί η καρδιά ενός ανθρώπου που έχει υποστεί οξύ έμφραγμα να παραμείνει άθικτη ή έστω χωρίς σοβαρές συνέπειες? Η απόφραξη μιας στεφανίας αρτηρίας είναι μια δραματική εκδήλωση της στεφανίας νόσου, η οποία οδηγεί σε φνίδιο θάνατο πολλές φορές το 30% των ασθενών. Η ελαχιστοποίηση του χρόνου από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι την διάνοιξη της στεφανιαίας αρτηρίας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την επιβίωση του αρρώστου. Η ελαχιστοποίηση αυτή του χρόνου, εάν είναι κάτω των 2 ωρών, τότε η καρδιά μπορεί να παραμείνει άθικτη ή χωρίς σοβαρές συνέπειες, παρότι υπέστη ένα οξύεμφραγμα του μυοκαρδίου. Ποια είναι τα νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση της συχνότερης αρρυθμίας στους ενήλικες, την κολπική μαρμαριγή? Χρησιμοποιώντας τελευταία τις πλέον βελτιωμένες τεχνολογικές μεθόδους θερμοπηξίας και κρυοπηξίας, η κολπική μαρμαριγή μπορεί να θεραπευθεί και έχει ποσοστό επιτυχίας το οποίο υπερβαίνει το 80%. Έτσι σώζονται πολλές ζωές, οι οποίες μπορεί να είναι συνέπειες της κολπικής μαρμαριγής και αφορά κυρίως την ανάπτυξη εγκεφαλικών επεισοδίων, θρομβοεμβολής και καρδιακής ανεπάρκειας. Είναι το χειρουργείο η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της στένωσης της αορτικής βαλβίδας? Μέχρι σήμερα αντιμετωπίζεται η στένωση της αορτικής βαλβίδας με καρδιοχειρουργική επέμβαση. Το γεγονός ότι υπάρχουν άτομα, κυρίως μεγάλης ηλικίας, που δεν είναι δυνατή η χειρουργική επέμβαση ή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, σήμερα υπάρχει μια καινοτόμα εξέλιξη η βαλβίδα να προωθηθεί και να αντικατασταθεί μέσω ενός ειδικού καθετήρα χωρίς να γίνει χειρουργική επέμβαση. Και η εμπειρία μας από την μέθοδο αυτή την οποία εφαρμόζουμε στο νοσοκομείο εδώ στο Μετροπόλιταν έχει εξαιρετικά άριστα, θα έλεγα, αποτελέσματα και οι ασθενείς επιβιώνουν, διότι αν παρέμεναν με στένωση της αορτικής βαλβίδας, τότε ήταν επικίνδυνο να συμβεί ο ευνίδιος καρδιακός θάνατος ή η σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια, που η οποία είναι μια ιδιαίτερα σοβαρή νοσηρή κατάσταση για τον άρρωστο.